Άστατο παρέμεινε το σκηνικό του καιρού σε όλη την Ελλάδα την Κυριακή 14 Αυγούστου, με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές, ενώ υπήρξε κατά τόπους και χαλάζι. Το λιμένα της Θάσου, λίγο μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής, ξεκίνησε να πέφτει χαλάζι. Την ίδια στιγμή φωτιά ξέσπασε στην Παναγία της Θάσου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πρόκληση της πυρκαγιάς από πτώση κέραυνου. Η φωτιά έπιασε στην περιοχή κοινότητας Παναγίας ανάμεσα στα ξοκλήσια Αγίων Κωνσταντίνου και Ελλήνης και Αγίου Αθανασίου. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Ένας εντυπωσιακός και συγχρόνως τρομακτικός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε σε κοντινή απόσταση από την ακτή στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής το πρωί της Κυριακής. Λουόμενοι που απολάμβαναν το μπάνιο τους στην ακτή ξενία έσπευσαν να απαθανατήσουν το φαινόμενο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Προς τον ναυαγό πάει. Την ίδια στιγμή, κατά τη διάρκεια μπουρινιού στην περιοχή του Κοντιά, στη Λίμνο, δημιουργήθηκε υδροστρόβιλο στην παραλία του Ευγάτη, κάτι που απαθανάτησε σε βίντεο ο Κωνσταντίνος Καπάκης.